Το πολυνομοσχέδιο έφερε και μια άλλη αλλαγή. Καταργεί το κτηματολόγιο ΑΕ, καταργεί τα κατατόπους υποθηκοφυλακία και φτιάχνει έναν νέο φορέα, τον νέο οργανισμό εθνικού κτηματολογίου. Μάλιστα, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους υποθηκοφύλακες αλλά και στους δικηγόρους οι οποίοι ήταν έμιστοι στο κτηματολόγιο. Τους θέτει στην πραγματικότητα σε αργία, μέχρι να τους έλθει η πράξη εκείνη με την οποία θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν με τα νέα δεδομένα ως υπάλληλοι του νέου ενιαίου φορέα ή θα υποχρεωθούν σε εθελουσία. Αυτό τώρα τι σημαίνει πρακτικά, διότι έχουμε δει αυτές τις μέρες στα κανάλια να αντιδρούν οι δικηγόροι έμιστοι του κτηματολογίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι με τα υποθηκοφυλακία και τους υποθηκοφύλακες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή είναι σε αυτή την εκκρεμότητα, δεν εξυπηρετούν τον κόσμο όπως θα τον εξυπηρετούσαν. Δηλαδή, για ένα πιστοποιητικό μπορούμε να το πάρουμε σήμερα ή σε δύο μέρες, το δίνουν και σε δύο και σε τρεις εβδομάδες, διότι για ποιο λόγο να την κάνουν τη δουλειά, αφού μέσα σε ένα μήνα το πολύ τελειώνει και η θέση του, αν πούμε, αν τελικά δεν δεχθούν τα νέα δεδομένα. Αυτό επίσης σημαίνει ότι για να μετατραπούν οι πληστηριασμοί με τον παλιό, τον παραδοσιακό τρόπο σε ηλεκτρονικούς, πρέπει να υπάρξει μεταγραφή από τον υποθηκοφύλακα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει σφραγίδα και υπογραφή του υποθηκοφύλακα. Αν αρνείται ο υποθηκοφύλακας να σφραγίσει και να υπογράψει, δεν προχωρούν και οι πληστηριασμοί, διότι ούτε οι δικηγόροι, ούτε οι δικαστικοί επιμελητές, οι συμβολογράφοι μπορούν να υποκαταστήσουν τη δουλειά του υποθηκοφύλακα, που είναι και αυτός στο δικό του το κομμάτι έτσι απαραίτητος για να διενεργηθεί η αναγκαστική εκτέλεση και να τελειώσει πια η μεταβίβαση όπως πρέπει. Είναι μια ρευστή κατάσταση, υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες, είναι ένα διάστημα σοφία το οποίο είναι μεταβατικό και γι' αυτό το λόγο υπάρχει κατανόηση και σε εκείνους, δηλαδή και στους υποθηκοφύλακες στα υποθηκοφυλακία και στους υπεύθυνους των κτηματολογίων και στους έμιστους δικηγόρους των κτηματολογίων οι οποίοι περνούν τους ελέγχους και κάνουν τις καταχωρήσεις. Απ' την άλλη, υπάρχει μια ολιγορία λόγω όλου αυτού του ζητήματος τώρα για το πώς προχωρούν οι υποθέσεις των πληστηριασμών αλλά και οι υποθέσεις απλές πολιτών. Δηλαδή, αν εγώ τώρα αγοράσω από εσένα, Σοφία, ένα ακίνητο, δεν μπορώ να το μεταγράψω. Αν δεν το μεταγράψω όμως σε πολύ συγκεκριμένη προθεσμία, έχω πρόστιμο γι' αυτό. Θέλω να πω χωρίς δική μου απαιτιότητα. Άρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δημιουργείται ένα πρόβλημα που, να το λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Καλώς δημιουργείται. Όταν χάνεις τη θέση σου επειδή ακριβώς καταργείται ο φορέας σου, κάπως πρέπει να αντιδράσεις. Αλλά δεν είναι μόνο οι πληστηριασμοί, είναι ακόμη και οι μεταγραφές, οι μεταβιβάσεις. Ένα απλό πιστοποιητικό που θέλω γιατί το χρειάζομαι για την ενημέρωσή μου ή για να προχωρήσω μια άλλη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πάρω ή δεν μπορώ να το πάρω στην ώρα του όπως συνηθιζόταν μέχρι πριν λίγο καιρό.